Λοιπόν, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας σήμερα, Πολιτικό Τραπέζι, και θα έχουμε δημοτικές εκλογές, Δήμος Πολυγύρου, εδώ κοντά μας, Χαλκιδική. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τέσσερις υποψήφιους δημάρχους, μεταξύ των οποίων είναι και ο νυν δήμαρχος. Ξεκινώ από μπροστά μου, όπως λέω πάντα. Είναι ο κύριος Θανάσης Αβέρης. Καλησπέρα, κύριε Αβέρη. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κυριαφίνης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Η κυρία Αγγελική Χριστιανού, καλησπέρα σας. Δεν βλέπουμε πολλές γυναίκες υποψήφιους δημάρχους και αυτό μας χαροποιεί. Και ο δήμαρχος. Στη λαϊκή συσπήρωση έχει πολλές. Πώς? Στη λαϊκή συσπήρωση έχει πολλές. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω από πού είστε. Και ο κύριος Αστέριος Ζωγράφου, ο δήμαρχος Πολυγύρου. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εκ νέου υποψήφιος. Λοιπόν, να κάνουμε μια συνεννόηση εξ αρχής. Επειδή ο δήμαρχος θα απολογείται και στους τρεις σας, δηλαδή φαντάζομαι θα του θέσετε και ερωτήματα και θα υπάρξουν και στάσεις για το έργο του, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν θα τον δώσουμε περισσότερο χρόνο, απλά θα υπάρχει μια ελάχιστη μικρή ανοχή, γιατί θα πρέπει να απαντάει σε ό,τι λέγεται από εσάς. Υπάρχει ελευθερία χρόνου να μπορέσουμε σε αυτό το χρόνο που έχουμε να μιλήσουμε. Ξεκινώ από τον κύριο Αβέρη. Κύριε Αβέρη, τον έχετε μπροστά σας στον Δήμαρχο. Θα ήθελα να το απευθύνετε ό,τι ερώτημα θέλετε. Το πρώτο, το πιο βασικό και κύριο, που πιστεύετε ότι είστε αντίθετος με αυτά που έχει κάνει και θεωρείτε ότι είναι αυτό το οποίο δεν το έκανε σωστά. Του μιλάτε, τον ακούμε, σας ακούει ο κόσμος. Δεν ξέρω και το επίθετό σας, κύριε Γεωργιάδη Γιώργο. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Ζωγράφο και να τον ρωτήσω αν είναι ευχαριστημένος από την πενταετία συν τα τέσσερα χρόνια από το 2010 που είναι δήμαρχος, αν είναι ευχαριστημένος από το έργο που έχει κάνει στο Δήμο Πολυγύρου, αν είναι ευχαριστημένος από τα έργα και από τις πράξεις που έχει κάνει και για ποιο λόγο ξανακατεβαίνει υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές. Γιατί εγώ στις περιοδίες που κάνω ακούω μόνο δυσαρέσκεια, γκρίνια, ότι δεν έχει κάνει τίποτα και ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Θέλω να μου απαντήσει για ποιο λόγο κατεβαίνει ξανά υποψήφιος. Για να βοηθήσω και εσάς και τον Δήμαρχο και τους τηλεθεατές που μας ακούνε και τους δημότες του Πολυγύρου, εάν θέλετε σε αυτά που είπατε να συγκρινοποιήσετε ένα-δύο θέματα τα οποία είναι κατά την άποψή σας με αυτά που σας λένε οι δημότες τα πιο σημαντικά. Πολύ συγκεκριμένα δηλαδή ερωτήματα στον Δήμαρχο. Κοιτάξτε. Υπάρχουν προβλήματα σοβαρά στο Δήμο Πολυγύρου. Ένα είναι το νερό, που όλοι το ξέρουμε και το έχουμε ξανασυζητήσει. Το νερό στο Πολυγύρου δεν πίνεται. Ο περήφανος Πολυγυρνός ποτέ δεν είχε εμφιαλωμένο νερό στο σπίτι του και τώρα έχουν γεμίσει ψύκτες και εμφιαλωμένα νερά. Και στη Γαλάτσα που προέρχομαι εγώ και σε άλλες περιοχές του Δήμου. Το νερό βγαίνει κόκκινο. Και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, τους οποίους τους έχουν συγκεντρώσει και μπορώ να τους αναφέρω αν θέλετε. Απλά θα πιάσουν λίγο χρόνο. Δήμαρχε, θέλετε να σημειώνετε, τα πείτε όλα μαζί. Ή ένα προς ένα θέλετε να απαντάτε. Δεν χρειάζεται, απαντήσω κανονικότατα. Υπάρχει άλλο θέμα πολύ σοβαρό, ωραία, που είναι ο βιολογικός του Πολυγύρου, ο βιολογικός καθαρισμός, ο οποίος δεν λειτουργεί. Εγκαινίασε ο κύριος Δήμαρχος το έργο, το κτίριο βασικά, αλλά ούτε τα δίκτυα είναι έτοιμα. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Και ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και από αυτό. Γιατί και η παραλιακή ζώνη δεν είναι έτοιμη το καλοκαίρι που έχει πολλή κίνηση. Οι καλύβες, οι γερακινοί, τα ψακούδια. Δεν έχουν δηλαδή τα δίκτυα έτοιμα για να πάνε στον βιολογικό καθαρισμό. Δεν έχει κάνει τίποτα και γι' αυτό. Μάλιστα. Άρα, κρατώ από εσάς, κύριε Αβέρη, νερό και βιολογικό καθαρισμό. Κύριε Κυριαφίνη, στην ίδια ακριβώς πορεία που ξεκινήσαμε αυτή τη εκπομπή, να είμαστε και λίγο πιο δυναμικοί σήμερα. Λοιπόν, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στον Πολύγυρο, θα διαπιστώσουμε ότι θα διανύσουμε έναν δρόμο ο οποίος είναι επικός απαράδεκτος. Εδώ θα απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος ότι είναι έργο της περιφέρειας. Εγώ όμως λέω ότι ένας Δήμαρχος ο οποίος ενδιαφέρεται για το Δήμο του. Και εκεί δεν γίνανε κάτι έργα στη Γαλάτσα. Κάποια κομμάτια και μείναν και κάποια σημεία τα οποία τα θυμήθηκα. Είμαι 56 χρονών και έτσι ήταν. Λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει σίγουρα ο Δήμαρχος να πιέσει. Δεν είναι στην αρμοδιότητα, το ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργεί πρόβλημα δυσλειτουργία σε όλο το Δήμο, μην πω και σε όλη στη μισή Χαλκιδική. Έχουμε επίσης την είσοδο, εγώ αναφέρομαι στους δρόμους, έχουμε την είσοδο από Νέα Απολωνία προς Ζερβοχώρια, που είναι επίσης ένας άξονας οδικός που εξυπηρετεί την εισερχόμενη κίνηση που έρχεται από ανατολικά έως και από το εξωτερικό. Ο οποίος είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι ακόμα χειρότερος από αυτόν που συναντάμε ξεκινώντας από εδώ προς τον Πολύγυρο. Αυτοί οι δύο δρόμοι για μένα. Με τον κύριο Αβέρη, συμφωνείτε σε αυτά που είπε? Ναι, απλώς τώρα προτάσω κάποια προτεραιότητα που θεωρώ ότι. Άρα, συμφωνείτε σύν αυτά τα δύο που ναι, άλλα. Λοιπόν, φυσικά. Αυτά τα οποία επισημαίνω αυτή τη στιγμή είναι κέρια ζητήματα τα οποία ναι, μεν δεν άπτονται τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, αλλά έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια να γίνουν προσπάθειες να πιεστούν. Κάποια στιγμή έφτασε να δοθούν 38 εκατομμύρια για να ολοκληρωθεί ο δρόμος
από Θεσσαλονίκη για πολύ καιρό. Αυτά τα λεφτά επέστρεψαν πίσω στην κεντρική διοίκηση, δεν αξιοποιήθηκαν. Και γενικά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στη μετακίνηση των κατοίκων και όχι μόνο των κατοίκων, αλλά και των διερχόμενων ανθρώπων που περνάνε από το τόπο μας. Από εκεί και πέρα, θα επαναλάβω και εγώ το ερώτημα. 9 χρόνια είναι ο Δήμαρχος Δήμαρχος στο Δήμο μας. Προηγήθηκε μια τετραετή θητεία ως νομάρχης. Έχω και εγώ αυτή την εύλογη απορία. Ως πότε και ως πού, αλλά 4. Το έργο που έχει παράξει μπορεί ως λίστα έργων να είναι εντυπωσιακό, αλλά αυτό το οποίο εγώ έχω να παρατηρήσω είναι ότι παντού υπάρχει πρόβλημα. Παντού σε όλα τα έργα υπάρχει πρόβλημα. Οι μεγάλες εκπτώσεις, η κακή επίβλεψη, δεν ξέρω τι. Ας πούμε, έγινε τώρα αυτό το διάστημα που διανύουμε, κατασκευάζεται το αποχετευτικό προκειμένου να διασυνδεθεί με το βιολογικό καθαρισμό και να λύσουμε επιτέλους το πρόβλημα των αποβλήτων. Έχει απίστευτα τεχνικά προβλήματα. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Χριστιανού. Ακριβώς, κυρία Χριστιανού, να μας πείτε. Εγώ δεν θέλω να απαντήσω ερωτήματα στο σημερινό δήμαρχο. Θέλω να μεταφέρω τη διαπίστωσή μου για το τι συμβαίνει στον τόπο μας. Υπάρχει μια δημοτική αρχή, η οποία από την αρχή της θητείας της και την προηγούμενη και αυτή, έχει αποδεχτεί βασικά πράγματα. Έχει αποδεχτεί μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία πήρε τα αποθεματικά των Δήμων, ταυτόχρονα μείωσε την κρατική επιχορήγηση προς τους Δήμους, και δεν υπήρξε καμία αντίδραση από μέρους τους. Το αποδέχτηκαν παθητικά. Αυτό πώς μεταφέρθηκε στους δημότες? Μεταφέρθηκε σε μια λογική ότι εφόσον τα έσοδα είναι λιγότερα από τον κρατικό κορβανά, σημαίνει ότι θα αυξήσουμε δημοτικά τέλη και φόρους προς τους δημότες. Και έτσι φτάσαμε στο πρόβλημα νερό. Το πρόβλημα νερό δεν είναι μόνο το τι νερό πίνουμε στον Πολύγυρο, αλλά και πόσο το πληρώνουμε. Όταν το πάγιο μέσα σε αυτή τη θητεία έφτασε από 8 στα 35 ευρώ, δίνοντας μάλιστα και ένα δεκάλεπτο στη χαμηλή κατανάλωση, ενώ ταυτόχρονα στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες δεν το έφεραν καν σαν πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει το νερό επιπλέον, εκεί που ακριβώς υπάρχουν και τα κέρδη και το χρήμα. Απαιτήσαμε από τους δημότες και 10 λεπτά στη χαμηλή κατανάλωση και μετά από παρέμβασή μας δώσανε και 5 λεπτά επιπλέον στην υψηλή κατανάλωση. Επίσης, υποβαθμίζεται καθημερινά η υγεία των δημοτών. Δεν είναι το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής κάτι που δεν αφορά το Δήμο. Σαφώς και πρέπει να τον αφορά και σαφώς και πρέπει να παρεμβαίνει. Ούτε από εκείνη τη μεριά υπήρξε διεκδίκηση. Υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα κτηριακά στα σχολεία. Αυτή τη στιγμή στο Λύκειο Πολυγύρου, μαθητές κάνουν μάθημα στα υπόγεια. Με ό,τι κινδύνους έχει αυτό, είτε σε μια περίπτωση πυρκαγιάς, είτε σε μια περίπτωση σεισμού, γιατί η περιοχή μας είναι και σεισμογενής, από εκεί μέσα δεν θα βγουν ζωντανοί μαθητές. Αυτό το πράγμα συνεχίζει να βαλτώνει. Είναι μια ιστορία η οποία είναι εδώ και μια 20ετία και υπάρχει σαν πρόβλημα. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει λύση γι' αυτό, αλλά υπάρχουν έργα, τα οποία δεν ξέρω και πόσο φτάνουν στην καθημερινότητα του κάθε συντοπίτη μας. Να κρατήσει λίγο το λόγο σας, γιατί τηρώ ακριβώς το χρόνο. Κύριε Ζωγράφου, αν απαντάτε στα πρώτα ερωτήματα, εγώ ήδη τα θυμάμαι. Ανέλαβα ένα Δήμο το 2010 με μια εμπειρία νομαρχιακή. Και με άλλα 10 χρόνια που ήμουν δήμαρχος στην περιοχή της Αρνέας, στην οποία βεβαίως την ανέδειξα παραδοσιακά και έχει γίνει τόπος προορισμού για τουρίστες κτλ. Δεν βρήκα πάνω στο γραφείο μου ούτε μία μελέτη, ούτε ένα έργο το οποίο είναι ενταγμένο είτε σε επίπεδο δημοσίων επενδύσεων, είτε σε επίπεδο ΕΣΠΑ. Ξεκινήσαμε λοιπόν εκ του μηδενός, διεκδικήσαμε πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ, έργα τα οποία έχουν δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσω από το βιολογικό που λέει ο κύριος Αβέρης, δεν έχουμε εγκαινιάσει κανένα έργο. Απλά κάναμε μία ανακοίνωση ότι ο βιολογικός 9.993.000 ευρώ ολοκληρώθηκε το έργο, παρά το γεγονός ότι είχαμε και προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας και συνεχίζουν τα αποχετευτικά δίκτυα τα οποία είναι γύρω στα 11 χιλιόμετρα. Δεν είναι εύκολο το έργο μέσα στο Πολύγερο, γιατί πραγματικά έχει και ένα ιστορικό οικισμό που πρέπει να μπουν τα μηχανήματα μέσα. Υπάρχουν συμβατικές προθεσμίες. Θα ολοκληρωθεί το έργο και νομίζω ότι η προσωπική μου εκτίμηση μάλλον είναι ότι είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντολογικό έργο σε επίπεδο κεντρικής Μακεδονίας. Είναι 27 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα διεκδικήσαμε. Δεν ήρθαν από παρθενογέννηση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και νομίζω ότι με την ολοκλήρωση του έργου αυτού ο Πολύγυρος δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Ως προς το σκέλος του νερού. Βρήκαμε ένα Πολύγυρο γεμάτο αμύαντο, ολόκληρο το δίκτυο. Διεκδικήσαμε 6 εκατομμύρια ευρώ, ολοκληρώθηκε το έργο.
και ο Πολύγερος πίνει πλέον νερό κανονικό. Και μάλιστα έχουμε και τα σχετικά CD για να ξέρουμε πού περνάνε τα. Σε ένα σπάσιμο που θα βρούμε το δίκτυο για να μπορέσουμε να επλώσουμε τις πληγές και να λύσουμε το πρόβλημα. Έχουμε διεκδικήσει περίπου 10 γεωτρήσεις, 2 στον Ταξιάρχη, 2 στις Καλύβες, 3 στον Πολύγυρο, τις οποίες ήδη τις πραγματοποιήσαμε. Δεν είναι ενημερωμένος ο κ. Σαβέρης, γιατί ουσιαστικά δεν ήρθε καν να ενημερωθεί. Μία στην περιοχή της Παναγίας στον Πολύγυρο, μία στην περιοχή Βατόνια, μία στο Δασαρχείο. Και περιφράξαμε βεβαίως την υφιστάμενη παλιά γεώτηση με την οποία τροφοδοτούνταν ο Πολύγυρος για θέματα ασφαλείας, γιατί πήγαμε και βρήκαμε. Λειτουργούσε μία γεώτηση, δύο ήταν παλιά, στο τέλος μία λειτουργούσε και υπήρχε κίνδυνος να σταματήσει παντελώς και να μην έχει νερό ο Πολύγυρος. Αυτό που είπε ο κ. Σαβέρης, ότι τάχα είχαμε κόκκινο νερό, μεταβατικά για ένα μικρό χρονικό διάστημα, επειδή υπήρξε ένα γεωλογικό φαινόμενο, γιατί η γεώτηση ήταν δίπλα σε ρέμα. Είχαμε υπερχείληση, διαβρωθήκαν τα ασβεστολιτικά πετρώματα, καλέσαμε αμέσως στο ΙΓΜΕ, μας υπέδειξε τι ακριβώς να κάνουμε και γι' αυτό κάναμε καινούργια γεώτρηση 500 μέτρα μακριά από το ρέμα και τώρα κάνουμε τα δίκτυα ίδρυυσης για να μπορούν να μεταφερθούν τα συγκεκριμένα νερά τα οποία βρήκαμε που ξεπερνούν τα 150 κυβικά, ώστε στο μέλλον να μην έχει οποιοδήποτε πρόβλημα πολύ γερός. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει σχέση με υποδομές, με ίδρυυση, με αποχέτευση και βιολογικούς. Τα τρέχουμε με χίλια. Ήδη περιμένουμε και την έγκριση της Ολύνθου. 4 εκατομμύρια περίπου αποχετευτικά δίκτυα και βιολογικός καθαρισμός. Ολοκληρώσαμε τη μελέτη για βιολογικό καθαρισμό και αποχετευτικά δίκτυα για τη μεταμόρφωση. Όπως επίσης και για το βιολογικό καθαρισμό της Ορμήλιας, τον οποίο το χρηματοδοτήσαμε με 2 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος ολοκληρώθηκε και θα μπουν και τα ψακούδια και το βατοπέδι. Η περιοχή του κ. Αβέρη, η Γαλάτης, όπου κατοικεί, περίπου διεκδικήσαμε και επιτύχαμε ένα κονδύλιο της τάξης των 3 εκατομμύριων ευρώ και λειτουργεί σήμερα ο βιολογικός καθαρισμός της Γαλάτσιτας με πλήρη ασφάλεια και υγειονομικές προϋποθέσεις. Θα σας πω επίσης ότι εμείς έχουμε κάνει από παλιά ένα πιστοποιημένο όργανο το οποίο ελέγχει όλα τα νερά και συνεπώς με τον παραμικρό κίνδυνο σταματάμε την ίδρυυση. Τέτοια προβλήματα τα οποία παρουσιάζει σήμερα ο κ. Σαβέρης, εμείς δεν έχουμε εντοπίσει παρά μόνο το χρονικό διάστημα που προανέφερε τότε με το γεωλογικό αυτό φαινόμενο και για το οποίο με δική μου πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο μείωσε το τέλος του νερού, τη δαπάνη δηλαδή για κάθε δημότη στη συγκεκριμένη περιοχή κατά 50%. Για το δρόμο λίγο που λέει ο κύριος. Τώρα για το δρόμο. Είναι ένα κονδύλιο 37.650.000 ευρώ, το οποίο το πέτυχα εγώ μέσα από τη διαδικασία του ΕΣΠΑ όταν ήμουν νομάριος και μάλιστα παραμονές των βουλευτικών εκλογών του 2009. Ρωτήθηκα από το Σουφλιά που έπρεπε να ανατηθεί στην περιφέρεια ή στην Αγνατία. Είπα για την Αγνατία, γιατί τότε είχε τις προϋποθέσεις της μεγάλης εμπειρίας και των μηχανικών επίσης, οι οποίοι επιμελούνταν όλες αυτές τις διαδικασίες και τις κατασκευές τέτοιων έργων. Το αναθέσαμε στην Αγνατία και έχουμε 9 χρόνια. Ένα έργο 17 χιλιόμετρων. Δυστυχώς δεν τελειώνει, διότι καθολικός διάδοχος της νομαρχίας ήταν η περιφέρεια. Θα έπρεπε η περιφέρεια να επεμβεί. Τώρα έμαθα προχθές, ήρθε μάλιστα και το σχετικό έγγραφο μετά από πιέσεις που ασκήσαμε στο Υπουργείο Υποδομών, ότι θα ξεκινήσει ο δρόμος με τη διαδικασία της επίταξης. Δηλαδή θα επιταχθούν τα υπόλοιπα κίνητα τα οποία παραμένουν προς απολωτρίωση μέχρι την περιοχή της Γαλάτσιτας και θα πληρωθεί η αποζημίωση αφού κατασκευαστεί το έργο. Εύχομαι πραγματικά το έργο αυτό να ολοκληρωθεί πάρα πολύ γρήγορα, γιατί πραγματικά είναι έργο το οποίο το ξεκίνησα, το διαπραγματεύτηκα, το διεκδίκησα και παραμονές που επαναλάμβανε των εκλογών. Των βουλευτικών πετύχαμε αυτά τα 37.650.000 ευρώ μέσα από τη διαδικασία, του ΕΣΠΑ. Θα σας διακόψω για να μην κατηγορηθώ από κανέναν. Ναι. Κύριε Αβέρη, τον ακούτε τον Δήμαρχο, θα κάνουμε και πάλι δεύτερο κύκλο με δεύτερα ερωτήματα. Τώρα να πω κάτι για την κυρία Χρυσιανό. Εγώ συμφωνώ πλήρως με την κυρία Χρυσιανό. Η αυτοδιοίκηση από το 1950 και μετά κάνει αργά και σταθερά βήματα, αλλά δυστυχώς η κεντρική διοίκηση δεν ακούει. Εμείς συζητάμε να γίνει ολοκληρωμένη οικονομική μεταρρύθμιση, να πάρει στα χέρια του ο κάθε Δήμος όλα τα οικονομικά στοιχεία της περιοχής και να μην διαβιβάζονται στην Αθήνα. Δηλαδή, πουλείται ένα κίνητο, ο φόρος μεταβιβάσεως μεταβαίνει ή μάλλον αποστέλλεται εις Αθήνας και γίνεται κεντρική κατανομή. Ας μας δώσουν και το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας και οτιδήποτε άλλο, αρκεί επαναλαμβάνουν όλο αυτό το οικονομικό πακέτο της ζωής ενός Δήμου να πάει στον οικείο Δήμο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Σημειώσατε λίγο αυτά που είπε ο Δήμαρχος και αν θέλετε να επανέλθετε με νεότερα στοιχεία ή με νεότερες αιτιάσεις. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Δήμαρχος δεν απάντησε στην ερώτησή μου την πρώτη. Η οποία είναι για ποιο λόγο, αν είναι ευχαριστημένος βασικά από τα 9 χρόνια που είναι Δήμαρχος, από το έργο που έχει προσφέρει, και για ποιο λόγο ξανακατεβαίνει υποψήφιος. Για να ολοκληρώσει αυτό που δεν ολοκλήρωσε, για να κάνει κάποια νέα έργα. Δεν απάντησε αυτό. Όσον αφορά για το νερό και για τον βιολογικό, εγώ έχω πολλά στοιχεία. Λέει ότι δεν είμαι ενημερωμένος. Εγώ έχω ενημερωθεί, έχω πάρει τα στοιχεία μου. Αν θέλετε, μπορώ να τα αναλύσω και τώρα. Δεν ξέρω, εσείς που βάζετε να κάνω μόνο ερωτήσεις ή να τοποθετήσω. Ό,τι θέλετε. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις ανοιχτά. Ωραία, μπροστά τον έχετε, είμαστε εδώ και τα ακούμε όλα. Ας ξεκινήσω στο ότι ο κύριος Ζωγράφος, κατά τη συνήθεια τακτική του, περιγράφει πάντα μια εικονική πραγματικότητα.
Αυτό το κάνει πάντα μιλώντας για μεγάλα έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εξαγγέλνει με μεγάλη ευκολία και το 2010 στις εκλογές και το 2014 και θα το ξανακάνει και τώρα, το 2019. Η πραγματικότητα όμως τον διαψεύδει, σας το είπα και πριν. Αυτές τις ημέρες που σκέφτομαι μαζί με τους συνεργάτες μου, όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Πολυγύρω, οι περιοχές του Δήμου μας βλέπουν με μεγάλη δυσφορία αυτή η δημοτική αρχή. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη. Στην Παλαιόχωρα, στην Ορμήλια, στη Γαλάτιστα και στον Πολύγυρο που είναι και η έδρα του Δήμου, τα παράπονα περισσεύουν. Όλοι λένε ότι δεν έκανε τίποτα. Αυτή τη φράση την ακούμε συνεχώς. Επίσης, ακούμε συνεχώς ότι πρέπει να αλλάξουν τα πρόσωπα. Έχουν κουράσει τον κόσμο οι ίδιοι άνθρωποι να υπόσχονται έργα τα οποία δεν πιστεύει κανείς ότι θα γίνουν ποτέ. Αν ρωτήσετε εμένα για ποιο είναι το μεγαλύτερο έργο στο Δήμο μας, θα σας έλεγα ότι το μεγαλύτερο έργο είναι να φύγει αυτή η δημοτική αρχή. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Να αλλάξουν τα πρόσωπα. Να φύγουν. Να έρθουν φρέσκα πρόσωπα που θέλουν να προσφέρουν. Να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα πρόσωπα πρέπει να αλλάζουν. Ο κύριος ζωγράφος θα έπρεπε να αποσυρθεί μόνος του. Και όχι να περιμένει να χάσει αυτές τις εκλογές. Όταν ήταν να προσφέρει, το πρόσφερε. 30 χρόνια. Φτάνει πια. Όσον αφορά για το νερό, μπορώ να μιλήσω αν θέλετε για το νερό. Να σας πω 5 στοιχεία. Δεν μπορώ να τα διαβάζω γιατί δεν μπορώ να θυμάμαι όλα απ' έξω. Δεν έχω την εμπειρία του κυρίου ζωγράφου. Λοιπόν, όσον αφορά το νερό. Η γεώτηση της Βατόνιας που ανέφερε ο κύριος ζωγράφος, που είναι πολύ σημαντική διότι έχει πολλά κυβικά νερό, δεν έχει γίνει από τα στοιχεία που έχω καμία εργασία για την σταθεροποίηση των τυχωμάτων. Με αποτέλεσμα να συνεχίζεται έντονα αυτό το φαινόμενο, το γεωλογικό που υπάρχει. Για τις γεωτρήσεις που έχει αναφέρει ο κ. Ζωγράφος, μπορεί να μας πει ποιες είναι. Είναι της Παναγιάς και της Αχλάδας. Μπορεί να μας πει πόσα κυβικά νερό έχουν και πότε θα πραγματοποιηθούν. Διότι μόλις προχθές, ξέρω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο δόθηκε παράταση στην υλοποίηση αυτού του έργου. Εμείς έχουμε προτάσεις, οι οποίες είναι στο πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας το οποίο θα κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες και στα γραφεία μας, στα εκλογικά. Και μπορεί ο κόσμος να έρθει να ενημερώνεται, να κάνει και τις προτάσεις του. Και έχουμε και άλλες προτάσεις και για γεωτρήσεις και για. Γιατί είναι και η άρδευση, δεν είναι μόνο οι γεωτρήσεις. Όσον αφορά το βιολογικό. Όσον αφορά το βιολογικό πολυγύρο, ο κύριος Δήμαρχος συνεχίζει να κοροϊδεύει τον κόσμο. Ο συνδυασμός μας έκανε εποπτεία στο έργο, που είναι από τα μεγαλύτερα έργα στον Δήμο. Αν όχι το μεγαλύτερο. Μιλήσαμε με αρκετούς αρμόδιους παράγοντες. Το έργο, όταν λέει ο κύριος ζωγράφος ότι είναι ολοκληρωμένο, μήπως μπορεί να μας πει πότε θα λειτουργήσει. Επειδή όμως δεν έχουμε ανάγκη να ακούσουμε άλλα ψέματα, θα σας πω εγώ την αλήθεια. Ο βιολογικός καθαρισμός δεν πρόκειται να λειτουργήσει τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια. Μάλιστα. Οι παραλήψεις, οι ευθύνες, η απουσία συντονισμού αγγίζουν προσωπικά το γραφείο του Δημάρχου. Το έργο έχει απαξιωθεί και αν δεν τεθεί σε λειτουργία θα είναι ανυπολόγιστο το κόστος συντήρησής του. Και αυτό γιατί πρόκειται για μια πολύ ακριβή κατασκευή. Η οποία έχει πολλά αρκετά ευαίσθητα εξαρτήματα, όπως είναι τα ρήματα καθαρισμού. Και γι' αυτό θα έπρεπε να έχει τεθεί σε λειτουργία. Ωραία. Λοιπόν, να απαντήσω. Μισό λεπτό. Ναι, δεν τελείωσα ακριβώς, αλλά. Θα έχετε και άλλο κύκλο. Όχι, να απαντήσω γιατί πολλά λέει ο κύριο Σαβέρη και είναι ανημέρωτο από ό,τι. Και επιμένω γι' αυτό. Έτσι. Στον άλλον, έτσι, δεν λοιπόν, είναι. Η περιοχή Βατόνια. Γιατί μισό λεπτό, γιατί είναι βάρο. Θα μιλήσετε όλοι. Μιλάει ο κύριο Κυριαφίνη, μετά η σειρά σα, μετά απαντήσω ο Δήμαρχο. Μια χαρά. Ναι, αυτό λέμε. Εγώ κρατάω το χρόνο, έχω ακουστικά. Ακούω πόσο μιλάει ο καθένα. Κύριε Κυριαφίνη, δεν σα διακόψα σα, κύριε Χριστιανή. Επανέρχομαι στους δρόμους. Ο δρόμος από Νέα Απολωνία για Ζερβοχώρια είναι επίσης ζωτικής σημασίας, όπου δεν έχει γίνει καμιά παρέμβαση και προφανώς από την τοποθέτηση του Δημάρχου δεν έχει ξεκινήσει τίποτα να συζητιέται. Περιφερειακό, Δημήτρη, ναι. Το ξέρω ότι είναι περιφερειακό, απλώς εγώ θεωρώ ότι ο Δήμαρχος πρέπει να παρεμβαίνει και σε πράγματα που ξεπερνάνε το ρόλο του. Δηλαδή, αν δεν πιέσει ο Δήμος Πολυγύρου που τον αφορούν και αυτοί οι δύο δρόμοι, δεν υπάρχει περίπτωση αλλιώς να περιμένουμε κάποια θετική εξέλιξη. Εγώ θεωρώ ότι ο Δήμαρχος πρέπει να ασχολείται και με ζητήματα τα οποία ξεπερνάνε το ρόλο του. Δήμαρχος είναι, έχει την εξουσία και, και ηγείται ενός ολόκληρου Δήμου, πρέπει να ασκεί πίεση. Γιατί αυτά τα δύο έργα είναι ζωτικής σημασίας. Από εκεί και πέρα, έρχομαι στο θέμα του βιολογικού. Σήμερα πληροφορήθηκα ότι υπάρχει πρόβλημα και θα ήθελα έτσι να μας ενημερώσει ο Δήμαρχος. Υπάρχει πρόβλημα ότι θα πρέπει να αλλάξει η μελέτη της μεταφοράς των λιμάτων από το τέλος της πόλης του Πολυγύρου προς τον βιολογικό καθαρισμό. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Πάντως έφτασε στα αυτιά μου μια τέτοια πληροφορία ότι χρειάζεται καινούργια μελέτη. Άρα το έργο πραγματικά πάει παραπίσω πολύ. Από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα
Εάν μπορώ να προσθέσω κάτι επιπρόσθετα πέρα από αυτά που τοποθετήθηκα, μου δίνει τη δυνατότητα. Προσθέστε. Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι 9 χρόνια πορείας και διαχείρισης του Δήμου μας από τον κύριο Δήμαρχο. Ζούμε όμως ένα τέλμα. Δεν έχουμε εξελίξεις οι οποίες να διαφοροποιούν τον τόπο μας από αυτό το οποίο συμβαίνει παντού όπου γίνεται μια διαχείριση. Είμαστε μάρτυρες του πιο απλού γεγονότος. Έρχεται κάποιος στον Πολύγυρο το καλοκαίρι και λέει: πού είναι ρε παιδιά ένα αξιοθέατο να πάω, ένας επισκέπτης. Και δεν έχουμε να το απαντήσουμε τίποτα. Το μουσείο είναι κλεισμένο, είναι κλειστό πόσα χρόνια. Με πρωτοβουλία πολιτών έγινε, ανοίχτηκε μια πτέρυγα και φιλοξενείται μια συλλογή ενός ιδιώτη πολυγυρινού του Λαμπρόπουλου, που είναι το μόνο αξιοθέατο αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα μουσείο το οποίο χτίστηκε εξ αρχής σχεδόν. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιεστικά προς το αρμόδιο Υπουργείο και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, δεν έχει αξιοποιηθεί κάτι από το φυσικό κάλος του τόπου μας. Δηλαδή, η Χαλκιδική και ειδικά η κεντρική Χαλκιδική συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Θα θέσω πάλι το ερώτημα το οποίο έθεσα και στην προηγούμενη συνάντησή μας. Το παραλιακό μέτωπο είναι εντελώς υποβαθμισμένο. Εντελώς υποβαθμισμένο. Η ενδοχώρα επίσης το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει κάπου κάτι, κάποιος να επιλέξει και να πει ότι θα πάω εκεί και θα περάσω τον χρόνο με χάρη. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Χριστιανού. Εμείς εκείνο που βάζουμε σαν πρωταρχικό είναι ότι σε έναν Δήμο εκείνο που πρέπει να διασφαλίζεται πρώτα είναι οι ανθρώπινες ζωές και οι λαϊκές περιουσίες. Και εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ότι έργα αντιπυρικής, αντισεισμικής προστασίας και αντιπλημμυρικής 9 χρόνια τώρα είναι βαλτωμένα. Πάνω από το κεφάλι μας ύπτανται διάφορα εκατομμύρια και διάφορες υποσχέσεις. Το ζήτημα είναι ότι 9 χρόνια είναι βαλτωμένα και την ίδια στιγμή ο ίδιος ο Δήμαρχος παραδέχτηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε μέτρα πυρασφάλειας στα σχολεία, γιατί είναι αρκετά δαπανηρά, περίπου 36.000 ένα σχολείο, αν θυμάμαι καλά, ανέφερε τότε. Όταν δεν μπορούμε δηλαδή να λύσουμε ζητήματα ζωής, δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι το μάτι, η μάνδρα δεν είναι κάτι τυχαίο, ούτε έσκασε από το πουθενά. Είναι έργα που δεν υπήρξαν και κόστησαν σε ανθρώπινες ζωές. Επίσης, θέλω να προσθέσω κάτι σε ό,τι αφορά το νερό. Γιατί υπάρχει μια πολιτική στο Δήμο Πολυγύρου, η οποία ναι, είναι σύμφωνα με τον νόμο, αλλά δεν είναι σύμφωνα με τον Δημότη. Δηλαδή, δίνουμε παροχή νερού εκεί που υπάρχει οικοδομική άδεια. Ένας φτωχός συνδημότης μας, ο οποίος μπορεί να έχει 10 κοτόπουλα στο χωράφι του ή ένα μικρό μπαξέ, δεν δικαιούται να πάρει νερό. Και μάλιστα η αιτιολογία είναι ότι δεν θα στερέψει το νερό αν πιούν οι 10 κότες νερό, ενώ την ίδια ώρα ποτίζονται τεράστιες εκτάσεις με γκαζόν στο παραλιακό μέτωπο, χωρίς να μας νοιάζει αν θα λείψει το νερό. Πολλά λέγονται και το βιολογικό καθαρισμό. Υπάρχει όμως ένα κακό παράδειγμα, το παράδειγμα της Ορμήλιας. Ο οποίος βιολογικός της Ορμήλιας είχε σχεδόν καταστραφεί από κακή χρήση. Ξανά έγινε και σήμερα οι κάτοικοι της Ορμήλιας, εκείνο που καταγγέλνουν είναι το εξής. Ότι ξανά γίνονται τα ίδια λάθη. Ξαναπέφτουν μέσα ελαιολείμματα, ξανά αδειάζουν τα βιτιοφόρα από τους βόθρους μέσα στο βιολογικό της Ορμήλιας χωρίς κανέναν έλεγχο. Αν είναι να φτιάχνουμε έναν βιολογικό και μέσα σε 2 χρόνια να είναι καταστραμμένος, δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική και πώς το πάμε. Και όσον αφορά τους δρόμους, επειδή λέγονται πολλά, σε οποιοδήποτε χωριό να πάτε στην περιοχή του Δήμου Πολυγύρου, είτε μέσα στον Πολυγύρο, είτε οπουδήποτε, είτε μπαίνει σε αυτοκίνητο, είτε μπαίνει σε βάρκα και σε τρικυμία, το ίδιο πράγμα είναι. Η Λακούβα πάει σύννεφο και είναι κάτι που απασχολεί τους συνδημότες μας. Αυτή τη στιγμή προεκλογικά έχουμε οργωμένους δρόμους, οργωμένες πλατείες, έργα και την ίδια ώρα που σκάβουμε για πλατείες δεν μεριμνούν τουλάχιστον να βάλουν φρεάτια για να παίρνουν τα όμβρια ύδατα και με αποτέλεσμα στον ταξιάρχη το κάτω χωριό κάθε φορά που βρέχει να πλημάρει. Παρόλο που το επισημάναμε, ακόμα δεν έχουν κάνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Προεκλογικά βγήκαν οι μπουλντόζες, σκάψανε το χωριό, όλα τα χωριά και να ρωτιόμαστε, θα γίνει κάτι ή να βάλουμε μπαξέ. Μάλιστα. Λοιπόν, να απαντήσει ο κ. Για να γίνουν κάποια έργα, ασφαλώς και πρέπει να έχουμε σκαψίματα. Όλος ο Δήμος είναι ένα πραγματικό έργο τάξη. Επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά δημόσια και με έγγραφα. Έχουμε φέρει πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ. Θα πω για τον κύριο Απέρη τώρα αυτά που είπε για την ίδρυψη στην Κομμόπολη της Γαλάτσας, στις 16 Απριλίου.
δημοπρατήθηκε ολόκληρο το δίκτυο ίδρυψης με 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το γνωρίζετε, πέρα να το γνωρίζετε. Λοιπόν, δεύτερον, ως προς το σκέλος το βιολογικό. Το έργο δεν είναι ενταγμένο ούτε καν στην περιφέρεια, είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Υπάρχει μια σφιχτή και δύσκολη και αυστηρή διαχειριστική αρχή, η οποία επιβλέπει τα πάντα. Το 2020 λοιπόν θα έχουμε πλήρη λειτουργία και του βιολογικού και των απογοητευτικών δικτύων. Εγώ δεν άκουσα τουλάχιστον να πούν μπράβο, ρε Δημάρχε, έφερε αυτά τα λεφτά. Και δεν μας είπαν οι κύριοι τι θα κάνουν αυτοί. Εγώ λέω, έφερε 120 εκατομμύρια και ξανακατεβαίνω ο Δήμαρχος, γιατί έχω άλλα 30 από πίσω για να δημοπρατήσω. Το πρόβλημα απλώς με εμάς είναι ότι η τεχνική υπηρεσία δυστυχώς με ένα τελευταίο νόμο της κινητικότητας του ΣΥΡΙΖΑ της σημερινής κυβέρνησης, δυστυχώς μας φεύγουν οι μηχανικοί. Επειδή γενιάζομαι με την περιοχή της Θεσσαλονίκης, δεν απαιτείται πλέον η σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου και έτσι ο κάθε μηχανικός υποβάλλει ένα αίτημα και φεύγει χωρίς να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Δήμου. Έχουμε χάσει ήδη 5 μηχανικούς. Και το κυριότερο είναι ότι με τον 38-52 μας υποχρεώνει εμάς το δημόσιο να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη σε όμορους Δήμους όπως είναι η Σιδωνία και ο Δήμος Αριστοτέλης με μηχανικούς, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να αναστέλλεται η διαδικασία δημοπράτησης και επίβλεψης και ολοκλήρωσης των δικών μας έργων. Έχουμε καθαρό το μέτωπό μας, απευθυνόμενοι στους πολίτες μας και ξέρουμε τι κάνουμε. Έχω ανανεώσει το ψηφοδέλτιό μου με όλα τα επαγγέλματα, με νέους. Οι οποίοι έχουν όρεξη για δουλειά, μόνοι τους ήρθαν σε μένα για να κατεβούν σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ουσιαστικά μέσα από αυτή τη διαδικασία των παιδιών που είναι νέα, μπορούμε να περιμένουμε ένα πάρα πολύ καλό και αισιόδοξο μέλλον. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λέει η Αγγελική, ασφαλώς δεν γίνονται έργα. Ουσιαστικά η εργολάβους εταιρεία έχει και την υποχρέωση αποκαταστάσεως. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και επειδή μιλάει προφανώς για την πλατεία του Ταξιάρχη, αυτό το έργο. Έχει δημοπρατεί πριν από ένα χρόνο. Αλλά παράλληλα ο εργολάβος πέρα από τον Ταξιάρχη είχε και την περιοχή του Καλαρινού, την περιοχή της Μαραθούσας, την περιοχή του Αγίου Προδρόμου. Έπρεπε να πάει το χειμώνα σε πιο ήπιες περιοχές και τώρα που άνοιξε ο καιρός, που έχουμε άνοιξε, μεταφέρθηκε στην περιοχή του Ταξιάρχη. Με λίγα λόγια, γίνεται οργασμός έργων. Ακούει παράπονα ο κ. Σαββέρης. Φυσιολογικό είναι. Αλλιώς θα παίρναμε και 100%. Το θέμα είναι να ενημερώνεται πλήρως γιατί τον καλό αύριο το πρωί να πάμε στη Βατόνια να δει την καινούργια γεώτρηση που είναι 500 μέτρα από το ρέμα. Γιατί δεν είστε ενημερωμένος, να δείτε στην Αχλάδα την καινούργια γεώτρηση. Σύνολο έχουμε κυβικά από τις δύο γεωτρήσεις πάνω από 300 κυβικά. Να δείτε την καινούργια γεώτρηση στην περιοχή του Δασαρχείου, από την οποία ιδρεύεται ο κάτω πολυγύρους, γιατί δεν το γνωρίζετε ούτε καν αυτό. Και επιτέλους, πέστε και ένα μπράβο σε αυτόν τον Δήμαρχο που κάνει 10 καινούργιες γεωτρήσεις. Θα κάνει τώρα δύο στον Ταξιάρχη, μία στα Σανά, δύο στις Καλύβες, τρεις δεξαμενές στην περιοχή Γεροπλατάνου, Κρίνης κτλ. Θέλω να πω, έχουμε καταπιαστεί με όλα τα έργα. Με όλα τα έργα. Βρήκαμε ένα Δήμο που ήταν διαλυμένος, δεν υπήρχαν υποδομές και αναγκαστήκαμε εκ των πραγμάτων να δουλεύουμε για ίδρυψη, για αποχέτευση, για βιολογικούς και παράλληλα προσπαθούμε να διατηρήσουμε την παραδοσιακή και αρχιτεκτονική μας κληρονομιά, αγοράζοντας με λεφτά το Δήμο κτίσματα, τα οποία δεν θα κάναμε εάν γκρεμιζόταν. Θα το δώσετε. Για να τελειώνουμε. Όχι φυσικά. Ωραία. Επανέρχεστε γιατί σας προκάλεσε κιόλας και να δείτε και πολλά. Να υποθέσω ότι ο κύριος Ζωγράφος πήγε νερό από την ίδρυψη. Βεβαίως και από την ίδρυψη πήγε. Δεν έπαινα το δεκαήμερο που σας είπα, γιατί πραγματικά υπήρχε το γεωλογικό φαινόμενο. Ασφάλως από την ίδρυψη πήγε νερό. Προχωρήστε. Ας αφήσουμε την ίδρυψη γιατί νομίζω ότι εξαντλήσαμε το θέμα. Πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο. Να θέσω ποιο θέμα θέλω εγώ. Ό,τι θέλετε εσείς. Προτάσεις. Τις προτάσεις μας τις έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα κυκλοφορήσει όλο το Πείτε Δήμο. Μαζί τα πιο βασικά στη μία του προγράμματος. Δεν που... θέλω λίγο να επιδοθώ στον Δήμαρχο. Δεν θέλω τις προτάσεις, θα τις κάνω. Αν θέλετε, δεν έχουμε χρόνο πιο μετά. Ελεύθερο είναι, πείτε. Και προτάσεις και αντιρρήσεις. Ναι, κοιτάξτε, επειδή έχουμε αφήσει κάποια θέματα ανοιχτά με τον κύριο Δήμαρχο από προηγούμενη συνάντηση που είχαμε. Και θα ήθελα να θέσω κάποια, γιατί εκεί πέρα είχαμε ένα χρονόμετρο και δεν μας άφηνε να μιλήσουμε. Εδώ είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά να προσπαθήσουμε σε αυτό το χρόνο που έχουμε να τα κερδίσουμε όλα. Θα ήθελα να θέσω κάποια θέματα που. Ξεκινάω. Κυκλοφόρησαν στο Facebook το δικό σας, γιατί έχετε ένα Facebook, δεν ξέρω ποιος το διαχειρίζεται, δεν πιστεύω ότι το διαχειρίζετε εσείς. Κάποιον θα έχετε, γιατί κάποια αστεία γκάλου πριν από. Έχω ένα γιο που πετάει πληροφορική. Ναι. Και είναι καμάρι μου. Ωραία. Το διαχειριστώ. Αφήστε να πει, θα πατήσετε. Πείτε. Κάτι αστεία γκάλο πριν από ένα μήνα που βάλαν μόνο το όνομά μου και μου δίνανε ένα ποσοστό 17% και γράφουν από κάτω ο διαχειριστής του. Το πρώτο 70%. Και σχολιάζαν από κάτω οι θαυμαστές, οι υποστηρικτές του κ. Ζωγράφου. Μπράβο δήμαρχε και ακόμη ψηλότερα κτλ. Σε αυτόν τον γκάλο ψήφισαν 250 άτομα σε όλο το Δήμο Πολυγύρου και δεν ξέρω και από πού. Πρέπει να ψήφισαν και από την Αθήνα και από την Αυστραλία. Ηλεκτρονικό γκάλο. Ηλεκτρονικό, αν πατούσε από το κινητό σου.
Εγώ δεν πιστεύω τον εαυτό μου, ούτε οι δικοί μου άνθρωποι. Θα μπορούσα και εγώ να δώσω ένα σύνθημα. Πιστεύω ότι σας εκθέτουν αυτά τα γκάλουπ. Δεν έκανα εγώ κανένα γκάλουπ. Εσείς το βάλατε. Ποιος έκανε τον γκάλουπ. Ακούστε, τον γκάλουπ, όπου και να έγινε, εσείς το βάλατε. Κινδυνεύετε για συκοφαντία. Μα το βάλατε σε σελίδα. Είναι σοβαρά πράγματα. Μα το βάλατε σε σελίδα. Εγώ έβαλα το Fox. Εγώ είπα ότι κάνατε. Από το διαδίκτυο. Είπα ότι κάνατε εσείς γκάλουπ. Το πήρατε από κάπου και το ανεβάσατε. Ασφαλώ και το πέρα. Βρήκα δύο γκάλου τα οποία με συνέφεραν. Δεν τα μετέφεραν να γίνουν όλα. Προχωρήστε. Είναι σοβαρά πράγματα. Ένα γκάλο που λοιπόν το οποίο ήταν από τότε. Έτσι που τα λέτε, εμφανίζεται ότι εγώ έκανα τον γκάλο. Είπα αυτό εγώ. Το αναπαράγει. Καταλάβατε κάτι. Όχι, λοιπόν, εντάξει. Ήταν δύο-τρία μπλοκ ξένα τα οποία έκαναν. Υπήρξε αναπαραγωγή κάποιο αποτέλεσμα το οποίο το κρίνετε εσεί. Όχι, παρουσίαση είναι το θέμα. Ότι παρουσίαζε ότι το πρώτο 70 και το πρώτο 80 πριν από ένα μήνα μόνο ήταν κόμμα. Ήταν υψηλό ποσοστό. Ναι, ήταν πολύ υψηλό το ποσοστό. Ακόμη συνδυασμό δεν είχαμε κάνει. Τέλο πάντων. Επίση θέλω να σα επιστρέψω την προσοχή σα σε αυτό που κάνετε. Στο να βγαίνετε φωτογραφίε με του υποψηφίου σα μέσα στο Δημαρχείο δεν είναι και τόσο θυμητό. Έχετε καταντήσει σε εκλογικό κέντρο του Δημαρχείου. Να έχετε ένα εκλογικό κέντρο που νίκασα εγώ και να κάνετε και πέρα τι φωτογραφίε σα. Και τα τηλέφωνα που παίρνετε για όλο αυτό το διάστημα και που θα πάρετε μάλλον και στη συνέχεια για τι εκλογέ για ψήφου, πάλι από το Δημαρχείο τα παίρνουν. Αυτό ξέρουμε. Γιατί πολλοί υποψήφοι μου είπαν ότι μα παίρνουν από το Δημαρχείο. Οι συνεργάτε σα. Όχι εσεί ο ίδιο, ίσω και εσεί ο ίδιο. Ένα αυτό. Δεύτερο αυτό. Τρίτον, ένα θέμα άλλο που θα ήθελα να το θίξω, κύριε Ζωγράφο. Τις προάλλες, όταν είπαμε εμείς ότι είμαστε ένα ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, εσείς σε κάποια στιγμή, πάνω στο λόγο σας, είπατε ότι εγώ προέρχομαι. Ενώ είπατε και εσείς ότι είστε ανεξάρτητο στην αρχή, μετά είπατε ότι προέρχεστε από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν είπα αυτό. Το είπατε, το θυμάμαι σαν τώρα. Το είπατε και έχω και δύο μάρτυρες που ήταν μαζί. Είπατε ότι προέρχεστε από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ψηφοδέλτιο, είπαμε διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές. Αυτό... Εγώ προσωπικά ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Έχει παιδιά μέσα τα οποία ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ανήκουν στο ΚΟΚΟΕ, ανήκουν και στο ΠΑΣΟΕ. Στο ΚΟΚΟΕ δεν ανήκουν. Εγώ θυμάμαι τη λέξη προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Το είπατε. Ασφαλώς, αυτό είναι το πρέπει. Το είπατε για ευνόητους λόγους για να τσιμπήσετε και κάποια. Εσείς από πού προέρχεστε, μας πείτε. Εγώ προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Α, το λέω καθαρά. Αλλά εδώ έχουμε τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε εκλογές. Το είπα κι εγώ. Αλλά έχω εγώ ένα ψηφοδέλτιο το οποίο έχει. Παιδιά με διαφορετικές ιδεολογικές καταγραφές. Αυτό σας πείραξε. Τουλάχιστον εγώ είναι γνωστό ότι εκλέχτηκα στην ΝΟΔΕ το 1999 πρώτος υψήφιος. Εγώ πάντως αν ήμουν υποψήφιος, δεν θα είχα μέσα μου συμβούλους, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι και έχουν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο τουλάχιστον δύο χρόνια. Καβέρι, ποιο είναι το ερώτημα. Έχετε μέσα Δημοτικού Συμβούλου. Δεν κάνω ερωτήματα. Οι οποίοι έχουν έρθει δύο χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ποια είναι η καταγραφή. Έχουμε από πριν εμεί. Τώρα όμως για να κάνουμε λίγο πιο ουσιαστική συζήτηση, πέρα από αυτά που στήθηκαν σε άλλο πάνελ από εδώ, ήθελα να μου θέσετε και μερικά θέματα που αφορούν και τις προτάσεις σας, κύριε Αβέρ. Γιατί πέρα από την κριτική που μπορούμε να κάνουμε, σημασία έχει το τι προτείνουμε εμείς. Θα έχω χρόνο μετά να τελειώσω. Εμείς όταν λέω εσείς, τι προτείνετε κάθε φορά σε κάθε θέμα. Θα έχω χρόνο μετά να τελειώσω κάποια. Εντάξει, είναι 8 παρά 20 από ό,τι βλέπω. Αν φάμε κι άλλο χρόνο έτσι με Facebook και με Gallup κτλ., νομίζω ότι δεν θα μας μείνει πολύ χρόνο για προτάσεις. Γι' αυτό, αν θέλετε, κάντε τις προτάσεις σας. Θα κάνουμε προτάσεις εμείς. Βέβαια. Το πρόγραμμά μας είναι εδώ. Από πού να ξεκινήσω τώρα. Έχουμε πάρα πολλές προτάσεις. Και για τον πολιτισμό. Για να μην φάμε και τον χρόνο και τον για τον πολιτισμό των υποψηφίων, να μην τους αδικήσουμε. Υπάρχουν και άλλα θέματα σοβαρά, τα οποία πρέπει να απαντήσει ο κύριος Ζωγράφος. Όπως γιατί υπάρχει ένα κλειστό γυμναστήριο στη Γαλάτσα, το οποίο έχει πέσει από το 2004 η πλάκα εκεί πέρα, και από το 2010 που υποσχέθηκε ο κύριος Ζωγράφος ότι θα το υλοποιήσει. Ακόμη και τώρα τα παιδιά εκεί πέρα που έχουν αγωνία στη Γαλάτσα του μπάσκετ, περιμένουν και θα περιμένουν από ό,τι βλέπουν για πολλά χρόνια. Μάλιστα. Τουλάχιστον να μην τους κοροϊδεύουν. Υπάρχει ένα γεροκομείο το οποίο ο κύριος Ζωγράφος διατείνεται ότι έχει μπει πλέον και προχωράει. Εμείς ξέρουμε όμως ότι είναι παγωμένο. Αυτά όλα πρέπει να τα απαντήσει ο κύριος Ζωγράφος στον κόσμο. Γιατί δεν πάτε να το δείτε αύριο το πρωί, να δείτε τους εργάτες, τα συνεργεία. Γιατί δεν πάτε αύριο το πρωί. Σας είπα και την άλλη φορά. Κρατήστε το να απαντήσετε. Τώρα, υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ σοβαρά. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κυριαφίνη. Έχετε μισό λεπτό, κύριε Λαβέρη. Γιατί μισό λεπτό. Το φάγαμε με το Facebook. Απλά θα ήθελα να επισημάνω ότι στον Πολύγυρο, μια πόλη 8.000 κατοίκων, δεν έχει κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. ΓΡΑΠ. Στη Γαλάτσα έχει και λειτουργεί. Στον Πολύγυρο δεν έχει. Και είναι παράπονο των γονέων, παράπονο των ανθρώπων. Προεκλογικά τώρα έγινε μία παιδική χαρά. Μία παιδική χαρά στον Πολύγυρο, σε έναν Πολύγυρο ολόκληρο. Η οποία έχει μία θέση. Για κούνια για ένα παιδάκι μικρό. Όλα αυτά τα καταγγέλνουν οι άνθρωποι. Είναι αλήθεια. Τα λέω από το μυαλό μου. Φυσικά τα υπέροχα τέλη που δεν είναι ανταποδοτικά, γιατί ακόμη και το έργο που λέει ο κ. Ζωγράφος ότι έκανε το έργο μέσα στον Πολύγυρο
από το ΕΣΠΑ. Και αυτό είναι, δεν είναι τόσο καλό σαν έργο και με την πρώτη βροχή ξυλώνονται όλα και ξανασκάβονται. Να δώσω το λόγο στον κύριο Κυριαφίνη. Συγγνώμη κύριε Αβέρη, έχουμε ξαναγίσει τον χρόνο σας. Κύριε Κυριαφίνη. Εντάξει. Μιλήσατε ήδη αρκετά. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ τον χρόνο να περιγράψω τι πρεσβεύουμε εμείς και ποια είναι η άποψή μας για τη διαχείριση του Δήμου, γιατί νομίζω ότι κυλάει ο χρόνος και δεν θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα. Εσείς τον αξιολογείτε τον χρόνο. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό το οποίο λείπει από το Δήμο Πολυγύρου και πρέπει και είναι στις προθέσεις μας και στις σκέψεις μας να το υλοποιήσουμε είναι καταρχάς να αλλάξουμε τρόπο σχέσεις με την κοινωνία και με τον άνθρωπο. Το πρόβλημά μας ήταν ότι όλα αυτά τα χρόνια που χυμάζονταν η κοινωνία μας από την οικονομική κρίση και από όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνταν ειδικά στις αδύνατες οικονομικές ομάδες, ο Δήμος ήταν απόν. Για μας είναι αδιανόητο το ότι δεν υπήρξαν παρεμβάσεις τέτοιου είδους, να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε αδυναμία. Και βέβαια μπορεί κάποιος να επικαλεστεί ότι οι ρόλοι και οι δυνατότητες του Δήμου είναι συγκεκριμένοι. Εγώ πιστεύω ότι μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα όπως έγιναν σε άλλους Δήμους. Δεν είχαμε παρεμβάσεις, δεν είχαμε πρωτοβουλίες τέτοιες που να διευκολύνουν. Επιμένετε πολύ σε αυτό, κύριε Γυριαφίνη. Για μας προτεραιότητα είναι ο πολίτης. Στην υπεράνω των αρμοδιοτήτων, επίλυση προβλημάτων. Για μας προτεραιότητα είναι ο πολίτης. Υπάρχει πρόβλημα με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όχι, αυτό δεν έχει. Δεν άπτεται της περιφέρειας. Αυτό είναι πολύ απλά. Πρωτοβουλίες που πήραν άλλοι Δήμοι και που δεν πήραμε εμείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα κοινωνικά παντοπολία και οποιασδήποτε παρεμβάσεις τέτοιες του Δήμου, οι οποίες ανακούφιζαν τους αδύναμους οικονομικά ανθρώπους, σε εμάς δεν παρατηρήθηκαν τέτοια φαινόμενα. Όπως επίσης, τι θα κάνουμε εμείς, εάν έχουμε την ευκαιρία να διαχειριστούμε την υπόθεση του Δήμου. Για εμάς είναι πολύ μεγάλη υπόθεση η υποστήριξη και η ενημέρωση του πολίτη. Έχουμε χωριά τα οποία οι οικονομικές δυνατότητες του πληθυσμού είναι πολύ περιορισμένες. Παρατηρείται το φαινόμενο της αστιφιλίας, φεύγει η νεολαία. Θα θέλαμε να υπάρξει ένας Δήμος ο οποίος να λειτουργεί στην κατεύθυνση της ενημέρωσης και του συντονισμού των προσπαθειών που κάνουν οι πολίτες. Δηλαδή να υπάρχουν γραφεία ενημέρωσης για οτιδήποτε τρέχει σε σχέση με την νεολαία, σε σχέση με την απασχόληση. Μπορεί κάποιος βέβαια να πει ότι ή τους αγρότες, να πει κάποιος υπάρχει διεύθυνση γεωργίας που μπορεί κάποιος να πάει εκεί. Εάν όλα αυτά συμπυκνωμένα σε ένα γραφείο πληροφόρησης υπάρχουν, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει ο πολίτης ότι θα πάει εκεί, θα χτυπήσει την πόρτα και θα έχει μια ενημέρωση για οτιδήποτε τρέχει, γιατί δυστυχώς δεν είναι εύκολο να ενημερώνεται κάποιος για αυτά τα πράγματα. Για μας λοιπόν προτεραιότητα είναι η σχέση με τον πολίτη και ειδικά η υποστήριξη. Ο Δήμος είναι μια μεγάλη αγκαλιά, μια μεγάλη φτερούγα που πρέπει να προστατεύει και να βοηθάει τους δημότες, είτε σε προσωπικά είτε σε συλλογικά προβλήματα. Και ένα δεύτερο θέμα το οποίο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να επικοινωνούμε μέσα από ανοιχτές διαδικασίες με τους πολίτες, να φουγκραζόμαστε τα προβλήματά τους και αυτά να τα κάνουμε πράξη. Μάλιστα. Αυτή η σχέση είναι κάτι το οποίο και την κοινωνία την ίδια την εκπαιδεύει στη διαδικασία της συμμετοχής, αλλά και την αρχή την καθιστά πιο προσεκτική στις επιλογές και με μεγαλύτερη έτσι διάθεση συνεργασίας, που αυτό το πράγμα είναι ένα μέγα ζητούμενο στην κοινωνία μας σήμερα. Κυρία Χριστιανού. Στην τοπική διοίκηση σήμερα υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι αυτός που λέει υποτάσσομαι στις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις επιλογές της κεντρικής κυβέρνησης, αποδέχομαι την υποχρηματοδότησή μου, βάζω φόρους και τέλειο στους δημότες μου, κάνω το μάνατζερ στις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ο άλλος δρόμος, η άλλη άποψη αυτή της λαϊκής εισπύρωσης που λέει ότι είτε είσαι εκλεγμένος δήμαρχος, είτε είσαι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, εκείνο που πρέπει να κάνεις είναι να κάνεις λαϊκή αντιπολίτευση. Και τι εννοούμε όταν λέμε λαϊκή αντιπολίτευση? Αν δεν αντιπαρατεθείς, ακόμα και από τη διοίκηση του Δήμου, με αυτές τις πολιτικές, αν δεν συγκρουστείς με αυτές και δεν βάλεις μπροστά τις λαϊκές ανάγκες, τότε θα δουλεύεις για τους λίγους και θα πατάς τους πολλούς. Και επειδή υπόθηκαν και κάποια πράγματα, στο Δήμο Πολυγύρου είναι ακριβό και το να ζεις και το να πεθαίνεις. Και το τέλος ταφής είναι υψηλό και τα δημοτικά τέλη είναι πάρα πολύ υψηλά. Ακόμα και τα τροφεία των παιδικών σταθμών την τελευταία τετραετία από 50 ευρώ το μήνα πήγαν στα 80. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι γίνεται αλλιώς. 5 κομμουνιστές δήμαρχοι ανά την Ελλάδα δείξαν τον δρόμο. Καταργήσαν τροφεία στους παιδικούς σταθμούς.
μειώσαν δημοτικά τέλη και το πιο κυρίαρχο είναι ότι συμπαρατάχθηκαν με τους συνδημότες τους και δεν άφησαν να γίνει κανένας πληστηριασμός λαϊκής κατοικίας. Εδώ ο Κλεισθένης αύριο θα τους καλέσει να κάνουν πληστηριασμούς και κατασχέσεις για πάνω από 500 ευρώ χρέος. Και κανένας από τους συνυποψηφίους μου δεν δεσμεύτηκε αν θα πάει κόντρα σε αυτό το νόμο, αν θα παλέψει δίπλα με το συντοπίτη του, αν θα τον αποδεχτεί. Νόμος είναι και τι να κάνουμε και θα σκύψει το κεφάλι. Και επειδή πολλά λέγονται για τα φρέσκα πρόσωπα και τις φρέσκες ιδέες, θέλω να πω κάτι. Σήμερα είναι 9 του Μάη. Είναι η μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών. Σαν σήμερα τσακίστηκε ο ναζισμός. Κι όμως, στα ψηφοδέλτια των συνυποψηφίων μου, γιατί κακό χωριό τα λίγα σπίτια και γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, φιγουράρουν πρωτοκλασσά τα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Νομιμοποιούν αυτά τα ψηφοδέλτια, μια εγκληματική οργάνωση, τις δίνουν λόγο και βήμα. Σχόλετε, σε ψηφοδέλτια παρών των υποψηφίων. Ναι, βέβαια, σαφώς. Σαφώς. Αυτό που λέω μπορεί να το ελέγξει ο κάθε συνδημότης μας, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Αφορά και εμένα αυτό. Να σου βαρευτούμε λίγο, άμα είναι πέστε ονόματα δημοσίου. Σαχτείτε. Αν είναι δυνατόν. Σαχτείτε. Σαχτείτε. Είναι γνωστά στελέχη της Χρυσής Αυγής και άτομα. Συγγνώμη, να τελειώσω. Όταν σηκώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα με 29 προσφυγόπουλα, χύσαν τόσο ρατσιστικό δηλητήριο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, την ίδια ώρα που είναι υποψήφιοι σας δημοτικοί σύμβουλοι, καθίσαν και χειροκροτούσαν τη βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Από εκεί και πέρα. Δείχνετε υπάρχουν εμένα τώρα. Όχι, δεν δείχνω εσένα. Δεν δείχνω εσένα. Αλίμον. Δεν δείχνω εσένα. Ποιον δείχνετε, κυρία Χριστιανό, αν επιτρέπετε. Σαφώς. Και στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Αβέρη υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Και στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Ζωγράφου υπάρχουν σύμβουλοι που αποδέχτηκαν. Ονόματα. Αποδεχτήκατε εσείς ο ίδιος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το μόρφωμα να απειλεί δημοτικούς συμβούλους. Ποιο μόρφωμα. Να τους... Τη Χρυσή Αυγή. Χειροκροτήσατε τη βουλευτή της και της δώσατε λόγο. Χρυσή Αυγή να απειλεί. Ποιον απειλούσαν. Είσαι ο Δήμαρχος, κράτησε τη συγκέντρωση σε πολιτισμένα επίπεδα. Και ήρθαν τα προσφυγόπουλα και λειτουργήσαν στα σχολεία. Τα προσφυγόπουλα ήρθαν γιατί το ήθελε η κοινωνία γιατί του Πολυγύρου. Γιατί το ήθελε ο Δήμαρχος, κάντε λάθος. Γιατί το ήθελε η κοινωνία μπορείς του Πολυγύρου. Μπορείς κράτησε τη Γενική Συνέλευση. Κάντε λάθος. Και κάτι άλλο ακόμα. Και κάτι άλλο ακόμα. Επειδή το είπατε, κυρία Χριστιανού, δώστε κάποια στιγμή. Υπήρξαν υποψήφοι, υπάρχουν υποψήφοι. Σαφώς. Το μισό Δημοτικό Συμβούλιο είναι πάλι υποψήφοι. Αυτοί δεν δώσαν νομιμοποίηση με την παρουσία τους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υποψήφοι που είναι Χρυσή Αυγή. Ποια νομιμοποίηση για την υποψήφοι που είναι Χρυσή Αυγή υπάρχουν στο ψηφοδέλτιο του κ. Αβέρη. Βουλευτή, να δηλαδή έχει δικαίωμα να πηγαίνει στη Βουλή, δεν έχει δικαίωμα να πηγαίνει στο Δημαρχείο. Κοιτάξτε, να σα πω, Πελετίδη. Όχι, να τελειώσω τον συλλογισμό. Όχι, αυτό το συγκεκριμένο. Να τελειώσω τον συλλογισμό μου αυτό το πράγμα. Ο Πελετίδη δεν του έδωσε λόγο δήμαρχε και σύρθηκε στα δικαστήρια. Το ζήτημα είναι σε ποια νερά θολά ψαρεύετε και τι προσπαθείτε να βγάλετε μέσα από αυτό. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, για να το κλείσω αυτό με τους δημοτικούς συμβούλους και να συνεχίσω μετά, ότι έχετε δημοτικούς συμβούλους στο ψηφοδέλτιο σας, κύριε Αβέρη, οι οποίοι επί 4 χρόνια πάτησαν 2 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο για προσωπικούς λόγους. Δεν τίμησαν την ψήφο των συνδημοτών τους και σήμερα ξανάρχονται να τη ζητήσουν. Αλλά πρέπει να απαντήσει δευτερόλεπτα ο κύριος Αβέρη. Δεν θέλω πολύ χρόνο. Δεν έχω κλείσει το συλλογισμό μου, όμως θα σας απαντήσει. Όχι, να απαντήσει είναι συγκεκριμένη κατηγορία. Όχι πολύ. Ναι. Μόνο για το συγκεκριμένο. Για το τελευταίο και μετά για το πρώτο. Έχω μία δημοτική σύμβουλο, η οποία προθυμοποιήθηκε να μπει, πραγματικά, λόγω εγκυμοσυνών, έκανε 2 παιδάκια στην διάρκεια της θητείας της, 2 μωρά. Και δεν μπορούσε να πάει στα δημοτικά συμβούλια. Όμως από τώρα και πέρα, εάν εκλεγεί, μου είπε ότι πλέον έχω μεγαλώσει τα παιδάκια και μπορώ να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό την έβαλε υποψήφια, γιατί είναι αξιόλογη, μορφωμένη γυναίκα, για αυτήν μιλάτε. Που είναι ήδη δημοτική σύμβουλο. Και όχι μόνο και για τον κύριο Γκλάβα, αν θέλετε να το πω. Ο κύριο Γκλάβα, φυσικά, και θα σημαίνει. Πρώτα απ' όλα, ο κύριο Γκλάβα ήταν δημοτικό σύμβουλο του κυρίου Ζωγράφου. Είχαν μια διαφωνία μεταξύ του. Και θυμούσε και δεν ερχόταν στα δημοτικά συμβούλια. Ήδη 2 χρόνια να χτίσει το συμβούλιο. Αλλά τώρα, όχι ότι δεν απάντησε για την Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι το θέμα. Να έχει την ευθυξία να παρετήσει. Δεν μπορούμε να έχουμε 2-3 λεπτά όλο και όλο. Δεν μπορώ να αφήσω να απάντησε, κύριε. Αυτό. Απαντήστε όμω σε αυτό το συγκεκριμένο. Ωραία. Θα μιλήσω. Ο κ. Γκλάβα φυσικά και θα εκλεγεί και θα έρθει στα δημοτικά συμβούλια γιατί θα είμαστε και. Τώρα θα είναι, δεν θα είναι θυμωμένο. Τώρα. Για τη Χρυσή Αυγή που είπατε. Εγώ έχω 41 άτομα υποψηφίου. Δεν αντιλήφθηκα από κανέναν, δεν το ξέρω αυτό, από εσάς το ακούω τώρα, ότι είναι κάποιος σε αυτό το κόμμα, σε αυτή τη Χρυσή Αυγή. Και φυσικά τους κανόνες εκεί πέρα, τους βάζουμε, δεν έχουμε εθνικές εκλογές, έχουμε δημοτικές. Τους βάζουμε όλοι μαζί και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν. Μια εγκληματική οργάνωση. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, να μας καπελώσει και να περάσει αυτές τις ιδέες και απόψεις. Κύριε Αβέρη, μισή κουβέντα έχετε ακόμα. Μισή κουβέντα και να πει ο κύριος Γράφος να κλείσει.
Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι οι συντοπίτες μου έχουν πείρα. Έχουν δει σε αυτό το διάστημα ποιος στάθηκε δίπλα τους, ποιος αγωνίστηκε μαζί τους, ποιος έβγαλε μπροστά τις διεκδικήσεις τους. Να μην παρεσυρθούν σε αυτή τη λογική της υποσχεσιολογίας και του τάξε μου να χαίρομαι. Έχουν πείρα να σταθούν και να σκεφτούν ότι όσα περισσότερα σφυροδρέπα να πέσουν, γιατί για μας αυτές οι εκλογές είναι ενιαίες, Ευρωβουλή, Περιφέρεια, Δήμος. Ωραία. Όσα γαρίφαλα της λαϊκής εισπύρωσης πέσουν περισσότερο, αυτό είναι προς όφελος του λαού, γιατί δυναμώνουν οι αγώνες. Ευχαριστώ, κύριε Ριζογράφο, έχετε ένα. Κύριε Χριστιανού, ασφαλώς, μιλάει και λίγο παραπάνω πολιτικά. Εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Αβέρη. Τον καλό ακόμη και αύριο το πρωί για μια ακόμη φορά να έρθει να πάμε μαζί στο γεροκομείο για να δει τα συνεργεία. Ως προς το σκέλος του κλειστού γυμναστηρίου. Εντάχθηκε το έργο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων τον Δεκέμβριο του 2014. Μόλις ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μας το έβγαλε απ' έξω γιατί τάχα είχε μπει επί Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώθηκε, εντάξει, το έργο ξεκίνησε, είχε δημοπρατεί και ξεκίνησε να γίνεται. Και εν συνεχεία, το τελευταίο χρονικό διάστημα, πριν από τρεις μήνες, εντάχθηκε εκ νέου με το ποσό των 4.500.000 ευρώ. Είμαστε στη διαδικασία ενδεχόμενης προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, γιατί υπάρχει ένα δημοσιονομικό πρόβλημα. Μόλις επιληθεί. Το απένταξε και το ενέταξε πάλι. Βεβαίως. Μόλις λοιπόν επιληθεί το πρόβλημα αυτό, θα ολοκληρωθεί το έργο. Είναι εξασφαλισμένα τα χρήματα. Μάλιστα. Το γεροκομείο ήταν με 3.700, πληρωθήκαν 600.000, μένει 3.100.000 ευρώ. Μάλιστα. Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε τι λεφτά έρχονται στον πολύγυρο. Το έργο αυτό του γεροκομείου είχε να μπει μάστορας από το 1999. Χρειάστηκε να κάνουμε ειδική στατική μελέτη, γιατί όταν μπήκαν μέσα τα συνεργεία, τα καινούργια που δώσαν 55% έκπτωση, δεν μπορούσαν να δουλέψουν γιατί τα μπετά είχαν παλιώσει, τα σίδερα κτλ. Πήραμε λοιπόν αυτά που έπρεπε να πάρουμε από τα μπετά, τα ελέγξαμε σε πιστοποιημένα εργαστήρια, κάναμε ειδική στατική μελέτη και προχωράμε για να ολοκληρωθεί το έργο. Εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει ο Δημήτρης για την Πρόνοια. Αλλά ήθελα να πω το εξής. Είμαστε κλειστές κοινωνίες. Αν θέλεις να κάνεις κάτι, δεν μπορεί να το κάνεις δημόσια. Τα ξέρουν τα παιδιά. Είναι γειτονιές, συζητούνται πάρα πολλά. Εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με τη Μητρόπολη. Χωρίς να καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Βοηθούμε πάρα πολύ την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα από μια διαδικασία απόρριψη. Πότε θα υλοποιηθεί το γεροκομείο, μέσα στην τετραετία, πότε θα υλοποιηθεί το κλειστό κοινοστήριο και πότε θα λειτουργήσει ο Φέρτε εσείς τα εκατομμύρια που έφερα εγώ και θα σας χειροκροτήσω. Γιατί δεν χειροκροτάτε ένα δήμαρχο που έφερε πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχετε την ευαισθησία να χειροκροτήσετε τον δήμαρχο. Περιμένω το κλειστό κοινοστήριο. Θα το έχουμε χρόνο. Έχουμε κλείσει. Κύριε Γιάννη, σα ευχαριστώ. Ούτως ή άλλως έρχεται η Νέα Δημοκρατία. Μην φοβάστε. Ναι, επειδή έχετε μεγάλη σχέση με την Νέα Δημοκρατία.